Κύριε, καλησπέρα σας. Οι αντιδράσεις γιγαντώνονται για την όλη κατάσταση με τα τμήματα του δρόμου Τρίπολη-Καλαμάτα. Οι εξελίξεις για το παραδείσια Τσακώνα μετατίθονται διαρκώς. Τώρα πάνε για φθινόπωρο, ενώ για το έτοιμο τμήμα από Αλλαγή μέχρι Θουρία δεν παραδίδεται ακόμη στην κυκλοφορία για κάποιους λόγους που έχουν να κάνουν και με τα παιχνίδια, με τα διόδια. Μεγαλώνει το κλίμα αγανάκτησης για τον μορέα του κυρίου Μπόμπολα στη Μεσσηνία. Καθώς ο δρόμος είναι έτοιμος, δεν παραδίδεται και έχει κλειστεί με σύρματα στις εισόδους και εξόδους του. Λες και θέλει κάποιος να εκδικηθεί τους Μεσσηνίους. Εγώ οπωσδήποτε θέλω να ενωθεί ο δρόμος το ταχύτερο δυνατό για να μπορούμε να επικοινωνούμε με την Αθήνα πιο εύκολα. Τι θα κάνουμε να μην. Τι γίνεται. Τόσα χρόνια για να μην δίνουν στην κυκλοφορία τον δρόμο. Να... Πρέπει να δοθεί ο δρόμος. Η Ελλάδα πάντα υπήρχε αναβολή στην αναβολή, να πούμε. Γιατί έχουν συμφέροντα. Κάπου τρώνε. Σε μια εξαιρετικά χάλια σεζόν, πολλοί έχουν αναποθέσει τις τελευταίες τους ελπίδες στο δρόμο που περιμένουν όλοι τόσα χρόνια, φαίνεται ο Μορέας παίζει άσχημα παιχνίδια. Αναφερόμαστε πως στην καλοκαιρινή σεζόν έχουν απομείνει ακόμη 50 ημέρες περίπου. Σαφώς και πρέπει να το δώσουν, ειδικά τώρα που είναι τουριστική σεζόν. Αν δεν βλέπει και ο τουρίστας ένα κριτήριο, να το πω έτσι, ένα ερέτσιμο να κατέβει πιο γρήγορα κάτω, δεν θα κατέβει. Πάντως είναι άσχημο αυτό, γιατί ξεκίνησε το καλοκαίρι. Ο κόσμος και να θέλει να έρθει προς την Καλαμάτα προβληματίζεται και με τα χάλια των δρόμων που υπάρχουν και τα ατυχήματα από σίδες, όπως λες, είναι πολλά. Καλό ήταν να έχει δοθεί η κυκλοφορία με τη φτώχεια που περνάει τώρα ο κόσμος και τα μαγαζάκια. Και βέβαια, από μόνο είναι τώρα και ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι που θα ευνοηθεί και ο τουρισμός, χρειάζεται. Απαιτείται το συντομότερο. Και χρειάζεται ο δρόμος και παρότι κολλησιεργεί, θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι νωρίτερα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Σύμφωνα με τις φήμες, η διαμάχη υπάρχει στα διόδια που θέλει να βάλει ο Μεγαλοεργολάβος και αντιδρούν όλοι με πρώτο τον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη. Καθώς θα δοθεί τώρα ένα κομμάτι του δρόμου, Αλλαγή μέχρι την Θουρία, και ως εκ τούτου δεν πρέπει να μπουν διόδια μέχρι να ολοκληρωθεί το όλο τμήμα και το Τσακώνα Παραδείσια σε 2-3 μήνες, όπως έχουν πει, όποτε να μπουν τότε τα διόδια. Επόμενος. Άμα δεν φάνε αυτοί, πώς θα γίνει. Προστεύει τίποτα. Αυτά τρώνε. Δηλαδή για να φτιάξουν το δρόμο πρέπει να πληρώνουμε μια ζωή, ρε παιδί. Όχι, να μην πληρώνουμε. Να μας φτιάξουν τον δρόμο να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Ναι, για να βάλουν διόδια. Σίγουρα. Αυτά... Να φτιάξουν τα διόδια πρώτα. Μας έχουν φλωμώσει να μες στο... Το θέμα είναι σε συζήτηση καθημερινά παντού και αν δεν βρεθεί λύση ο κόσμος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν πολλοί, θα τον ανοίξουν το δρόμο μόνοι τους στις επόμενες μέρες, καθώς το δυστύχημα με την αφαίρεση μιας ακόμη ζωής στον παλιό εθνικό δρόμο έχει εξαγριώσει τους πάντες. Με παρέμβασή του και ο Γιάννης Λαμπρόπουλος τόνισε πως θα πρέπει άμεσα να κυκλοφορηθεί το έτοιμα τμήμα του Τσακώνα Καλαμάτα. Ο Μεσσήνιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, που στενά παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με τα οδικά έργα, τόνισε πως όλα είναι έτοιμα και πως είναι θέμα ημερών για να δοθεί στην κυκλοφορία, κάτι που άλλωστε θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Θα έπρεπε ήδη να έχει δοθεί στην κυκλοφορία, υπογράμμισε με έμφαση ο Μεσσήνιος βουλευτής Γιάννης Λαμπρόπουλος, αναφερόμενος για το ζήτημα του δρόμου Τσακώνα Καλαμάτα. Ο ίδιος πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση και σημείωσε πως ίσως και την ερχόμενη εβδομάδα να υπάρξουν εξελίξεις. Τμήμα από την Τσακώνα μέχρι το νοσοκομείο στην Καλαμάτα, να το πούμε έτσι, είναι έτοιμο. Και σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που είχαμε και κατά καιρούς και εγώ με τις συζητήσεις που είχα κάνει και με περισσακούς παράγοντες ακόμη του Υπουργείου, του αρμόδιου του ΥΠΕΧΟΔΕ, θα μπορούσε αυτό να έχει δοθεί και πριν τις εκλογές τελευταίες. Και μάλιστα η πρόφαση ήταν ότι άσε να περάσουν οι εκλογές. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει λόγος κανένας να καθυστερεί αυτό το τμήμα, γιατί είναι καλοκαίρι, αρχίζουν οι διακοπές, αρχίζουν τα Σαββατοκύριακα, για Μεσσήνιους, για ξένους, για Αθηναίους. Και έχουμε ανάγκη τον κόσμο να κατέβει στη Μεσσηνία, να περάσει τα Σαββατοκυριακά του, να περάσει τις διακοπές του με έναν δρόμο γρήγορο, ασφαλή, με έναν δρόμο που θα εκφράζει πολιτισμό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και να ανησυχούμε και να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση για να γίνει η παράδοση το συντομότερο δυνατό. Για μένα πιστεύω ότι η παράδοση μπορεί να γίνει και την ερχόμενη εβδομάδα. Το θέμα της μη παράδοσης του δρόμου από την Αλλαγή μέχρι τη Θουρία αλλά και εκείνο το Παραδείσια Τσακώνα σχολιάστηκαν ιδιαίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης ΜΕΤ. Καθυστέρησε διότι δεν υπήρχε υπουργός να υπογράψει το κονδύλι πρώτον και δεύτερον έπρεπε αυτή η υπογραφή να πάει στο ελεκτικό συνέδριο. Εφόσον δεν υπήρχε υπογραφή υπουργού, οι αλλεπάλληλες εκλογές μας έφεραν αυτή τη λειτουργία. Θα το πιέσουμε και. Ο κύριος Μαϊμαράκης πήρε μια θέση για αυτό το θέμα, ίσως θα το κουβεντιάσουμε και μετά. Να, ναι.
δεν αποφασίζουν αυτό το επίδομα αραχτού να το δώσουν και να βάλουμε εκεί πέρα το όνομά τους, να πούμε, στην παράκαμψη της τακόνας μας και το δει. Γιατί έχει γίνει γεφύρι της Σάρτας. Μας λέγανε το Μάη, μας λέγανε τον Ιούνιο, τώρα πάμε παραπέρα. Τι γίνεται, δεν μπορεί να... Δηλαδή, χάνεται ένα καλοκαίρι σε περιόδους κρίσης, ύφεσης, που ο κόσμος, ας πούμε, τρελαίνεται και κοιτάει μήπως περιστοθεί η κατάσταση τώρα από τον τουρισμό κλπ. Τώρα που μας έλαχε λοιπόν να ολοκληρώνει το δρόμο αρχαίας τουριστικής περίοδου, θα μπορούσε να είχε και παραδοθεί και το τμήμα από την Τζακώνα μέχρι την Καλαμάτα και το άλλο τμήμα. Τελικά κάποιοι πάει παίζουν κατά διαβόλου. Θα έρθουμε στο ζήτημα αυτό για να το σχολιάσουμε. Ένα ζήτημα που ανέδειξε εδώ και λίγες μέρες στη τηλεόραση. Μπες τώρα κοντά είμαστε στην επανεκκίνηση των μεγάλων οδικών έργων, που είναι και η βασική προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί από κοντά το όλο ζήτημα και αναμένεται να συμβάλλει για να ξεκολλήσουν επιτέλους αυτά. Πρώτο χρονικό αναμένεται να ξεκινήσει το τμήμα της Ολυμπίας Οδού από την Κόρινθο μέχρι την Πάτρα, πιθανόν μέχρι το τέλος του 2012. Το αμέσως επόμενο διάστημα έρχονται τα σπουδαία για τα έργα στους παγωμένους αυτοκινητόδρομους. Τα έργα που έχουν σταματήσει εδώ και 1,5 χρόνο έχουν φέρει μεγάλα προβλήματα τόσο στις εταιρείες παραχώρησης όσο και στο Υπουργείο που πρέπει να λύσει το γόρδιο δεσμό που έχει δημιουργηθεί. Όπως αναφέρει ο διαδικτυακός τόπος υποδομές.gr, τα προβλήματα που κουβαλούν αυτά τα έργα δεν είναι μόνο χρηματοδοτικά, αλλά πιο σύνθετα. Υπάρχουν σοβαρά θέματα χαράξης, προβλήματα με τοπικές κοινωνίες, με τις απαλωτριώσεις και φυσικά το μεγάλο θέμα της συνολικής χρηματοδότησης των μεγάλων αυτών έργων. Το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει πολλής λόγος για την ένταξη αυτών των αναπτυξιακών έργων στα ομόλογα μεγάλων έργων, Project Bonds, που συζητείται στις Βρυξέλλες. Αυτή η λίστα μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά η σημαντικότερη προϋπόθεση είναι ο χρόνος. Συνεπώς, οι αποφάσεις τέτοιου τύπου απαιτούν μεγάλο χρονικό ορίζοντα και στην περίπτωση των ελληνικών μεγάλων έργων, ο χρόνος έχει παρέλθει. Το επόμενο έργο που θα ξεκινήσει θα είναι η ολοκλήρωση των έργων στο τμήμα της Ολυμπίας Οδού Κόρινθος Πάτρα, που τα προβλήματα είναι λιγότερα σε σχέση με το υπόλοιπο τμήμα. Εδώ, σύμφωνα με τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις, το έργο θα μπορούσε να ξεκινήσει στο τέλος του 2012. Σε χειρότερη κατάσταση είναι τα έργα σε Ιωνία Οδό και Κεντρική Οδό Ε65, καθώς υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα χάραξης και πιο έντονα προβλήματα χρηματοδότησης. Η συνολική λίστα έρθει μόνο με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρακολουθεί το ζήτημα εδώ και πολλούς μήνες. Έτσι έχει κατάσταση με τα οδικά έργα. Ερχόμαστε εμείς στο Τζακώνα Καλαμάτα που έχουμε αναδείξει εδώ και αρκετές μέρες. Και καλησπέριζουμε τους Θοδωρή Σαλαντή και Θανάση Τσαμούλη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Θανάση, ξεκινάω με σένα, γιατί το εδώ και τώρα που ουσιαστικά είπαμε και προχθές, είπαμε και χθες, λένε πολύ περισσότερο οι πολίτες της Καλαμάτας μετά τα παιχνίδια που φαίνεται ότι παίζονται γύρω από το δρόμο. Τι είναι να γίνει μια συγκεκριμένη πίεση προς την πλευρά του Υπουργείου. Υπάρχει μια σύσκεψη, έτσι φαίνεται σήμερα, στο νέο Υπουργείο και ίσως αύριο, ίσως μεθαύριο να υπάρξει απόφαση για τα εγκαίνια. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, κάτι γινόταν με τον δρόμο. Προφανώς. Βέβαια, κοίταξε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλη αυτή την παρενέργεια της αλλαγής στο Υπουργείο, η οποία ως χώρα που αποθεώνουμε τη γραφειοκρατία και την τυπολατρεία, πρέπει να πούμε ότι αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Ενώ δεν θα έπρεπε. Η συνέχεια του κράτους έπρεπε να είναι εξασφαλισμένη και διασφαλισμένη και η λειτουργία του ακόμα και σε περιόδους κρίσεως. Εν πάση περιπτώσει, εδώ προφανώς κρίση είναι όταν υπάρχει αλλαγή στο Υπουργείο. Οπότε εκεί οι γραφειοκράτες ψάχνουν ποιος θα αλλάξει, ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει, ποιος θα πάρει την καρέκλα την καινούργια, ποιος θα ξεσκονίζει την παλιά. Τα πλάνα που βλέπουμε, γιατί βλέπουμε και κίνηση, έτσι, είναι σημερινά. Σχεδόν ο δρόμος κυκλοφορείται, αλλά δεν δίνεται στην κυκλοφορία γιατί υπάρχουν αυτά τα σύρματοπλέγματα. Ναι, και εγώ σήμερα πηγαίνοντας στην Κυπαρισσία είδα και τα τμήματα εκεί και της παράκαμψης και τα διάφορα, μπας περιπτώσει, σημεία του δρόμου που μπορούσε να μπει κανένα στο νέο αυτοκινητόδρομο, τα οποία είναι περιφραγμένα. Ο δρόμος φαίνεται ότι είναι εντάξει, άλλωστε τον έχουν περπατήσει και εσύ τον έχεις περπατήσει νομίζω. Λοιπόν, κοίταξε, το πρόβλημα είναι το κράτος να μπορεί να ακούει. Εάν δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, το αθηνακεντρικό κράτος δεν μπορεί να ακούει και τη φωνή της περιφέρειας, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Δεν μπορεί να ζητούν μόνο θυσίες από την περιφέρεια. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει η περιφερειακή ενότητα της Μεσσηνίας, η οποία θέτει ένα ερώτημα. Στο οποίο, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχουν οι τρόποι να φτάνει στην κεντρική εξουσία και η κεντρική εξουσία να απαντήσει. Και να απαντήσει όχι για να ικανοποιήσει εμάς, αλλά να απαντήσει στην πράξη ανοίγοντας τον δρόμο. Εμείς αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε... Αυτό ζητάει ο κόσμος, έτσι. Το επαναλαμβάνω. Βρεθήκαμε ξανά σήμερα στον δρόμο.
Μιλήσαμε, είχαμε και έτσι μια επικοινωνία με τεχνικούς που μας διαβεβαίωσαν ότι όλα είναι έτοιμα. Κάποιες, ας το πούμε, λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να γίνουν και ο δρόμος να κυκλοφορείται. Εδώ και αρκετές ημέρες. Εδώ και αρκετές ημέρες, το επαναλαμβάνω. Δεν ξέρουμε αυτές τις λεπτομέρειες, μήπως τεχνιέτος έχουν μείνει πίσω για να κάνουν έτσι. Ότι βάφουν. Λεπτομέρειες, ναι, το βάψιμο και αυτό, ή ότι είναι γιατί βλέπουν, ας πούμε, ότι αυτό που λέγαμε πριν. Ένα εργαλείο, εν πάση περιπτώσει, και για την ανάπτυξη και για την ενίσχυση των υποδομών, για την ασφαλή διακίνηση του κόσμου και των εμπορευμάτων, όταν ο κόσμος το περιμένει 50-30 χρόνια, ξέρω εγώ, περιοριστούμε στα τελευταία 30, και είναι έτοιμος στις αρχές τουριστικής περίοδου, μιας χρονιάς βαθύτατης ύφεσης, ανεργίας, κρίσης και όλα τα σχετικά, και δεν κάνουμε το παν να κερδίσουμε έστω και ένα Σαββατοκύριακο, σημαίνει ότι. Αυτό που, λέγαμε και χθες, ότι το κράτος πάσχει από μία μόνιμη παραλυσία. Θοδωρή, έρχομαι σε σένα για να πούμε το απλό. Δηλαδή ότι εάν δεν υπήρχαν για μία ακόμη φορά οι δημοσιογραφικές παύλα κόσμου πιέσεις, θα μέναμε στην αδράνεια, θα χάναμε μία ακόμα καλοκαιρινή περίοδο που ήδη έχουμε χάσει. Έτσι. Ένα εξαιρετικά σημαντικό χρονικό διάστημα. Να το βάλουμε και από αυτή τη διάσταση που μας έθεσε ο κόσμος, μας το έθεσε σήμερα στις δηλώσεις του. Θα χάναμε μία ακόμα καλοκαιρινή περίοδο και στο τέλος θα ψαχνόμαστε κάπου στο φθινόπωρο τι γίνεται πάλι με τα τμήματα. Έτσι ακριβώς. Βλέπω ένα πανό, αν γίνεται να το παγώσουμε αυτό. Τέλος πάντων, ήταν ένα πανό το οποίο έλεγε ο δρόμος δεν είναι του Μπόμπολα. Το βλέπουμε εδώ. Είναι λίγο πριν το δρόμο, στο ύψος του νοσοκομείου. Έτσι ακριβώς. Και επέτρεψέ μου να πω ότι ακριβώς εδώ φαίνεται και η δυναμική που μπορεί να αναπτύξει μέσα στην κοινωνία η δημοσιογραφική φωνή. Τον Best εδώ και 3-4 μέρες, αλλά και ο Θανάσης Σταμούλης από την εφημερίδα του, έχουν αναπτύξει. Και ο διαδικτυακός τόπος Μεσσηναία. Ναι, έχει ανοίξει αυτός ο διάλογος και αυτή η πίεση προς την κεντρική διοίκηση και προς την πλευρά της εταιρείας. Και είδαμε σήμερα μία σειρά γεγονότων. Λοιπόν, βλέπουμε μία σύσκεψη αρχικά στο Υπουργείο Υποδομών για το πότε θα γίνει η παράδοση του δρόμου. Είχαμε μία παρέμβαση από το βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας, τον Θανάση τον Πετράκο, που συναντήθηκε σήμερα στην Αθήνα με τον υφυπουργό. Και του έθεσε και αυτό το θέμα, πρωτίστως αυτό το θέμα, το τι γίνεται και πότε θα ανοίξει ο δρόμος μέσα στη Μεσσηνία, ο οποίος είναι έτοιμος, όπως δήλωσε κατά τη συνάντηση και ο Θανάσης ο Πετράκος. Είχαμε μια παρέμβαση από τον βουλευτή Μεσσηνίας Νέας Δημοκρατίας, τον Γιάννη Λαμπρόπουλο, ξανά με τους αρμόδιους. Οπότε έχουμε συντονισμένες πλέον πιέσεις οι οποίες πολύ καλά επεσήμανε νωρίτερα ο Θανάσης, ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει και ένα μήνα νωρίτερα. Γιατί η εικόνα η σημερινή του δρόμου, αυτός ο τελειωμένος δρόμος, είναι προ 20 ημερών, 22 ημερών, αν δεν κάνω λάθος. Είχα περάσει εγώ μέσα από το δρόμο το συγκεκριμένο για να δω την εξέλιξη των έργων, ήταν πανέτοιμος. Δηλαδή βλέπουμε ότι μια καθυστέρηση η οποία είναι παράλογη. Η οποία είναι παράλογη και επικίνδυνη βεβαίως για τους πολίτες της Μεσσηνίας που αναγκάζονται ενώ περιμένουν ένα έργο και ακριβώς όπως πρωτήτερα αναφέρατε, ένα Σαββατοκύριακο. Και ένα Σαββατοκύριακο είναι πολύ μεγάλο κέρδος για το λαό και για τον επισκέπτη της Μεσσηνίας. Ας ελπίσουμε ότι και το κομμάτι της, με αφορμή όλες αυτές τις πίεσεις, και το κομμάτι της Τσακώνας, η παράκαμψη δηλαδή στον χώρο της Μεγάλης Γέφυρας, θα συντομευθεί και εκεί η δραστηριότητα, η δράση της εταιρείας που κατασκευάζει την παράκαμψη. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα, έτσι ώστε πραγματικά η Μεσσηνία να αποκτήσει τώρα μέσα στο καλοκαίρι πρώτα το κομμάτι εντός Μεσσηνίας στο αυτοκινητόδρομο και στη συνέχεια την πρόσβαση από την Μεγαλόπολη προς την αλλαγή πλέον από τον καινούργιο δρόμο. Ας το ελπίσουμε. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο. Κάτι φαίνεται να κινείται και αυτό το γεγονός. Όχι, είναι ένα θέμα το οποίο αποδεικνύει θέμη. Και το ότι κάτι συνέβαινε. Έτσι, είναι ένα θέμα το οποίο είναι μεγάλο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο αρχίζουν και τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης πλέον να αναδεικνύουν. Σήμερα είχαμε αναρτήσει παντού σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους. Βέβαια, δηλαδή και τα αθηναϊκά μέσα. Να αναζητούν τι γίνεται. Και τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωση θεωρούν παράλογο, και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, οι δημοσιογράφοι στην Αθήνα θεωρούν παράλογο πώς είναι δυνατόν να είναι ένα κομμάτι κατασκευασμένου δρόμου και να μην δίδεται στην κυκλοφορία. Νομίζω πλέον ότι θέλω να πιστεύω ότι είναι θέμα όχι ημερών, να μην πω ωρών. Πλέον η διάνοιξη πλέον και το πέρασμα στον δρόμο των Μεσσήνιων πολιτών και επισκεπτών. Ωραία. Θοδωρή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θανάση, μείνε μαζί μας να δούμε ένα άλλο θέμα. Η απαξίωση του θεσμού του επιμελητηρίου συνεχίζεται παρά την ξεκάθαρη θέληση των Μεσσήνων επαγγελματίων να αλλάξουν αρκετά όπως είχαν δηλώσει με την συμμετοχή τους στις περασμένες εκλογές. Χθες είχαμε μία ακόμα επεισοδιακή συνεδρίαση με απίστευτες εκφράσεις να εκτοξεύονται. Σε αυτή, μάλιστα, πιστοποιήθηκε πως για τον πρόεδρο του επιμελητηρίου υπάρχει μισθός
και μάλιστα από κονδύλι της ΕΤΑΠ. Μία ακόμα θυελλώδη συνεδρίαση είχαμε χθες για το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Δυστυχώς ξεχώρισε ο έντονος διαπληκτισμός μεταξύ του πρώτου Αντιπροέδρου Τάσου Μαρκόπουλου και του Προέδρου Δημήτρη Αδαμόπουλου, με απίστευτες προσβολές που καταγράφησαν και στα πρακτικά και χαμένους τους επαγγελματίες του νομού. Όταν ψήφισαν μεγαλύτερη προσέλευση όλη την Ελλάδα, είχαν μια ελπίδα για το θεσμό, αλλά. Το μόρφωμα της διοίκησης που έχουν διαλέξει ο συνδυασμός Καραμπάτου που φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη με το συνδυασμό Αδαμόπουλου δεν οδηγεί πουθενά. Μάλιστα κινδυνεύει να τεινάξει το θεσμό στον αέρα, κάτι που παραδέχεται και ο ίδιος ο Γιώργος Καραμπάτος. Οι λέξεις που ακούστηκαν χθες και το επίπεδο ήταν πραγματικά πέρα από κάθε φαντασία και δεν υπάρχει ούτε στο χειρότερο σωματείο, όπως επισήμανε ο σύμβουλος του νέου επιμελητηρίου Τάκης Βασιλόπουλος. Στην κόντρα αυτή ακούστηκαν όμως αρκετά πράγματα που ήταν κρυφά μέχρι τώρα, καθώς σε ερώτηση του σύμβουλου Νίκου Μπελογιάννη, αν υπάρχει τελικά μισθός του Προέδρου, σύμφωνα με φήμες που κυκλοφορούν, ο Πρόεδρος απάντησε ότι παίρνει 1.520 ευρώ από μυστικό κωδικό της ΕΤΑΠ, που δεν ήξερε σχεδόν κανένα σύμβουλος μέχρι τώρα, κάνοντας ακόμα και τον Παύλο Γκρέκη του Συνδυασμού Καραμπάτου να εκραγεί. Όπως καταγράφεται στον διαδικτυακό τόπο bestpavlatv.gr, οι φήμες λένε ότι ο λογαριασμός αυτός υπήρχε χρόνια και από αυτόν μισθοδοτήτο ο Γιώργος Καραμπάτος. Στη διαμάχη αυτή ο κύριος Αδαμόπουλος, αφού έφερε το θέμα της απομάκρυνσης του διευθυντή του επιμελητηρίου, παράτυπα κατά τον ισχυρισμό Καραμπάτου, όπως λέει ο νόμος, έφερε ακόμα και θέμα κλεισίματος της ίδιας της ΕΤΑΠ, αφήνοντας σύξυλους όλους τους συμβούλους που επιβεβαίωσαν με αυτά τα κουφά πράγματα την κατάντια του επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Στο best.pavlatv.gr σημειώνεται μεταξύ άλλων. Αν είναι δυνατόν να κλείσει η επιχείρηση ΕΤΑΠ του επιμελητηρίου με αυτόν τον τρόπο, χωρίς καμία ενημέρωση και χωρίς να ξέρει σχεδόν κανένας τι έχει προσφέρει τόσα χρόνια, που παίρνει περίπου 350.000 το χρόνο από το επιμελητήριο, δηλαδή από τον κόσμο. Σε μια μικρή παρουσίαση χθες, ο πρόεδρος ΕΤΑΠ, Παύλος Κρανιώτης, μαζί με εργαζόμενοι στην επιχείρηση, θέλησαν να αναδείξουν την προσφορά της στους μεσήνιους επαγγελματίες, αλλά με τόσο βαρύ κλίμα, δυστυχώς, λίγα πέρασαν από το έργο της που δεν μπορεί να το κρίνει κάποιος αν δεν ενημερωθεί καλά. Και καταληκτικά σημειώνεται. Τέλος, αυτή η κατάντια δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο και πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση από τους επικεφαλείς των συνδυασμών ανάλογα με ό,τι ψήφισε ο κόσμος. Δηλαδή, συνδιοίκηση με τον κύριο Αδαμόπουλο εκεί που τον κατέταξε ο κόσμος και τον κύριο Καραμπάτο να καταλάβει επιτέλους ότι αν δεν συνεργαστεί με το νέο επιμελητήριο που ο κόσμος το κατέταξε πρώτο, δεν υπάρχει συνέχεια. Θα μιλήσουμε εμείς για αυτό το θέμα. Να καλησπέρισουμε και τον σύμβουλο του επιμελητηρίου Μεσσηνίας, τον κύριο Νίκο Μπελογιάννη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα έρθω σε αυτό το θέμα, αλλά πρωτίστως θέλω και ένα σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν και τα όσα εξελίσσονται με τον δρόμο. Φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους μας, όλους τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες. Θα πρέπει να απασχολεί και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, όπως και να έχει. Θα πρέπει να απασχολεί τον καθένα μας σαν μονάδα, όταν βλέπουμε ότι συμβαίνουν όλα αυτά. Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας έπρεπε να το απασχολεί, όπως έπρεπε να απασχολεί και πάρα πολλούς άλλους θέμες, οι οποίοι θα τους πω κι εγώ, γιατί δυστυχώς δεν έχουν πάρει θέση. Γιατί όπως ο αγαπητός Θανάσης και ο αγαπητός Θοδωρής προηγουμένως άκουσα τη συζήτησή σας εκεί για το δρόμο, μιλούσαν για τον κόσμο, για αυτά τα πράγματα και είσαστε και πολύ αισιόδοξοι τι θα γίνει με την πίεση που κάναμε εμείς. Την πίεση πρέπει να την κάνουν τα μέσα ενημέρωση, την πίεση πρέπει να την κάνει και οι θεσμικοί παράγοντες. Δεν είδα κανένα δήμαρχο να βγει μπροστά. Δεν είδα κανένα. Γιατί φοβούνται μην τα βάλουν με τον Μπομπολά. Φοβούνται μήπως έχουν κάποια έργα σε εξέλιξη και τους μαλώσει. Το θέμα του δρόμου δεν απασχολεί όλη τη Μεσσηνία, δεν απασχολεί όλους τους κάτοικους της Μεσσηνίας. Δεν είδα κανένα να βγει μπροστά. Mm-hmm. Τα μέσα ενημέρωση, δηλαδή εμείς, τα άλλα κανάλια και οι εφημερίδες θα βγουν μπροστά. Και ο κόσμος που απεγνωσμένα μιλάει και λέει το παραπονό του και βάζει τα πανό, ή τα δύο τα παιδιά που δυστυχώς το ένα χάθηκε προχθές το 25χρονο και το άλλο χαροπαλεύει με πολλήπλα προβλήματα, θα πρέπει να βγουν να διατυμπανίσουν αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να αναλογιστούμε όλες τις ευθύνες μας. Δεν πρέπει να αναλογιστούμε αυτή τη στιγμή όλοι για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε τι γίνεται. Να βγει ο κύριος Νίκας, να βγει ο κύριος Αναστασόπλος, να βγει ο κύριος Καφαντάρης, όλοι. Όλοι οι λαλίστατοι δημαρχοί να πάρουν θέση για αυτό το θέμα. Και να βγουν μπροστά. Να βγουν μπροστά και οι ίδιοι να πάνε να γκρεμίσουν τα σηματοπλέγματα. Αυτά τα οποία έχει βάλει ο Μωρέας που το έχει κλείσει, λες και είναι κοτέτς και έχει βάλει τις κότες από μέσα. Είναι ντροπή και για μας, για τα παιδιά μας, για το πολιτικό σύστημα, αλλά αυτή τη στιγμή και για τον πολιτισμό των οποίων. Πιστεύουμε ότι εκφράζουμε. Αυτό έχω να πω και το επιμελητήριο ήδη έπρεπε να έχει μπει μπροστά mm-hmm. και να έχει πάρει θέση, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εκτός των άλλων. Για τις παραγωγικές τάξεις, απασχολεί τους επαγγελματίες. Έτσι, ναι, ναι. Να προσθέσουμε σε όλα αυτά. Κάνουμε ένα καλοκαίρι. Θέμη, να προσθέσουμε σε όλα αυτά που είπε ο Νίκος ότι θα έπρεπε η ευαισθητοποίηση και η πίεση να έχει ξεκινήσει και από την περιφέρεια, από την Τρίπολη, από τον Περιφερειάρχη. Πολύ σωστά, από τον Περιφερειάρχη. Διότι θα πρέπει να σου πω σε αυτό που λέγαμε πριν για τον κόσμο. Σήμερα είχα πάει
μία βόλτα μέχρι τα φιλιατρά είχα φτάσει. Mm-hmm. Σε συζητήσεις που είχαμε με διάφορους και επαγγελματίες και διάφορο κόσμο κλπ. Το νούμερο ένα ερώτημα είναι τελικά τι θα γίνει ο δρόμος. Γιατί όλοι έχουν την αγωνία, εν πάση περιπτώσει, να κερδίσουν έστω εντός εισαγωγικά αυτό το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και διαρωτώνται γιατί ο δρόμος δεν είναι έτοιμος όταν οι διαβεβαιώσεις που υπήρχαν από υπουργικό, μιλούσαν για τοπικό, βουλευτικό επίπεδο κλπ. Κλπ. Ήταν σαφείς με χρονοδιαγράμμα και όχι μόνο βουλευτικών λόγω των εκλογών και τέτοια. Ήταν δεσμεύσεις και των θεσμικών παραγόντων. Ο κ. Καρνές είχε δώσει πολλές φορές χρονοδιαγράμματα και επίσημα κλπ. Έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο ξαφνικά άρχισε μία γκρίνια από εμάς. Ότι άντε εδώ στο μια εβδομάδα νωρίτερα ή μια εβδομάδα αργότερα. Εδώ είναι θέμα ημερών. Εδώ πέρα χάνονται ζωές, Θανάση μου. Χάνονται ζωές. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Προχτές είδες τι έγινε. Χάνονται ζωές, δηλαδή δεν είναι πιο σημαντικό αυτό το πράγμα. Εγώ το ξεπερνάω και το οικονομικό, και το οικονομικό πρόβλημα το οποίο όλοι έχουν έρθει αδιέξοδο και πιστεύουν η ελπίδα τους έχει μείνει μόνο ο δρόμος. Έχει μείνει, υπάρχει μια ελπίδα μόνο για το, από το δρόμο. Μπα και ξεχωρίζει μερικοί. Οι ζωές αυτές που χάνονται. Δεν αναπτύσσονται με τίποτα. Ναι. Και πολύ περισσότερο να τονίσουμε ότι μέσα από αυτήν την ιστορία αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά τα παιχνίδια των συμφερόντων, των εργολάβων και των όλου συστήματος που κρύβεται πολλές φορές πίσω από τα έργα. Το διαπιστώνουμε, γιατί βρεθήκαμε, το επαναλαμβάνω, στον δρόμο, είδαμε ποια είναι η κατάσταση. Εργασίες δεν γίνονταν σήμερα. Μα είναι δυνατόν να είναι έτοιμος ο δρόμος για να τον έχουν κλείσει με σηματοπλέγματα, όπως ξαναλέω, έχουν κλείσει τις κότες στο κοτέτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Δεν αντιδρά κανένας. Δεν θα κανένα. Άκουσα πριν λίγο τον κύριο Σαλαντή ότι ο κύριος Πετράκος αντέδρασε. Πώς σημαίνει του, μπράβο του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς γινόμαστε δέκτες παραπώνων. Θανάση, το ξέρεις και πολύ καλά κι εσύ, όπως και σε διάσημη εφημερίδα και εδώ πέρα σε εμάς εδώ και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, κάθε μέρα τον κόσμο να βρίζει. Όπως και άλλες. Και η Ελευθερία θα δέχεται παράπονα και το Θάρρος και ο Μεσόγειος και το ΝΕΤ, όλα τα κανάλια και όλα τα μέσα ενημέρωση Μεσσηνίας. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, δηλαδή να καθόμαστε αμέτωχοι και να κοιτάμε να έρθει η μοίρα μας. Πότε ο Μπόμπολας θα αποφασίσει ή θα τα βρει ή δεν ξέρω τι κάνει εκεί πέρα να ανοίξει το δρόμο τον έτοιμο. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα άλλα σημεία που έχουμε δει κατά επανάληψη σε ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης που έχουν δημιουργηθεί και έχουν προκληθεί από τους εργολάβους ως προβλήματα. Να μην ξεχνάμε τι γίνεται στον περιμετρικό, τα είχαμε δει πριν από λίγες ημέρες, τι γίνεται με τις απαλωτριώσεις, τι έχει γίνει στο Τσακώνα Παραδείσια, όλα αυτά, αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό. Αυτό το κομμάτι, εγώ πιστεύω, είναι κατά κλείδι για να τελειώνουμε αυτό το θέμα, ότι εδώ πρέπει να μπουν μπροστά οι θεσμικοί παράγοντες, με πρώτον περιφερειάρχη, τους δημάρχους, τους βουλευτές όλους της Μεσσηνίας, και να μπουν να καλέσουν τον κόσμο, αν δεν ανοίξει το δρόμο αυτή τη στιγμή ο Μωρέας, θα πρέπει ο κόσμος όπως απειλεί, να πάει να γκρεμίσει τα σηματοπλέγματα και τα σίδερα μόνος του. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Και να μην νύπτουν τα σχήρα στους, δεν ξέρω, πήρα τηλέφωνο και μου είπανε και μου κάνανε και ο Καρνές είπε εκείνο και ο άλλος είπε τάλλο και δεν είναι κυβέρνηση. Τι δεν είναι κυβέρνηση. Δεν υπήρχε κυβέρνηση τρεις μήνες, ο δρόμος δεν συνεχιζόταν. Αν θα πάρουν τα λεφτά αυτοί τρεις μήνες νωρίτερα, τρεις μήνες αργότερα, δεν μας ενδιαφέρει. Ας τα βρουν, τα πάρουν αργότερα. Mm-hmm. Κοίταξε, το σύστημα της διαπλοκής και των, θα βρει τρόπους, ναι, και των εργολαβιών καταβρόχθησε τρία. Και είμαστε στο τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Λοιπόν, και έβαλε τη χώρα να χορεύει όλος ο κόσμος τώρα το χορό του Ζαλόγκου για αυτά τα χρέη και τα δάνεια τα οποία πέταξαν τα χρήματα. Πήραν όλο το χρήμα και φύγανε. Και τώρα ξαφνικά με τις συμβάσεις παραχώρησης, ενώ έχουν συμβατικές υποχρεώσεις κι αυτοί, δεν λέει πουθενά η συμβατική σύμβαση παραχώρησης ότι άμα υπάρξει μια οικονομική ύφεση ή μια κρίση, ξέρω εγώ κάτι, και το τραπεζικό σύστημα που είναι συγκριματοδότης, έτσι. Λοιπόν, δεν λέει τίποτα τέτοιο, αλλά δυστυχώς οι συμβάσεις είναι ετεροβαρείς πάντα και είναι πάντα σε βάρος της χώρας, η οποία όταν το πολιτικό σύστημα είναι δουλικό στα μεγάλα συμφέροντα, αυτά τα αποτελέσματα συμβαίνουν που έχουμε Θανάση σήμερα. Μου, για να πούμε γιατί και τα προφανέστατα κάτι στο λογαριασμό δεν έχει τακτοποιηθεί. Ναι, να πούμε αυτό ακριβώς που για να καταλήξω. Να πούμε και την πληροφορία, συγγνώμη Θεμή, να πούμε και την πληροφορία που έχουμε, για να μην κρυβόμαστε και εμείς στο δάχτυλό μας, ότι όλη αυτή η κατάσταση γίνεται για τα διόδια. Mm-hmm. Προσπαθεί να εξασφαλιστεί η λειτουργία των διοδίων σε αυτό το κομματάκι του δρόμου. Με την τώρα παράδοση, έτσι. Να παραδοθεί στο αυτό το κομματάκι του δρόμου. Ενώ κανονικά πρέπει η λειτουργία των διοδίων να γίνει σε όλο το δρόμο όταν θα ανοίξει και το Παραδείσια Τσακώνα. Mm-hmm. Το οποίο, όπως λένε, θα ανοίξει σε 2-3 μήνες. Δηλαδή δεν μπορεί ο κύριος Μπόμπολας και ο Μωρέας και όλοι όσοι κρύβονται πίσω από αυτό το πράγμα να περιμένουν 2-3 μήνες.
να ανοίξω όλους τους δρόμους και θέλω να τα βάλω τα διόδια τώρα την πρώτη στιγμή. Το κάνω. Δηλαδή θα πηγαίνει ο άνθρωπος, θα πηγαίνει ένας δηλαδή μέχρι το χωριό του ή θα πάει όλος μέχρι την Αθήνα, θα βγαίνει στην Τζακώνα, θα κατεβαίνει αυτό το ανάθεμα να ανεβαίνει όλη την Τζακώνα και να πληρώνει και διόδια. Το κανονικό θα είναι όταν ολοκληρωθεί και ο περιμετρικός της Καλαμάτας. Αυτό λέει σε λίγο, αυτό σε λίγο σύμφωνα με τη σύμβαση. Εδώ πέρα είναι και μένουν όλοι αμέτωχοι. Μένουν όλοι αμέτωχοι, δηλαδή είναι τρομακτικό το θέμα αυτό που γίνεται. Όλοι οι θεσμικοί παράγοντες, όλοι οι παράγοντες των φορέων, με πρώτον και τον δικό μας του επιμελητηρίου, ο οποίος γυρνάει τις καρπουζογιορτές. Είναι τρομακτικό το θέμα αυτό το πράγμα. Δεν αναλαμβάνει κανένας ευθύνες του. Λοιπόν, τέλος πάντων, το κλείνουμε λίγο το θέμα του δρόμου, γιατί θα έχει συνέχεια όπως και να έχει. Να πάμε στο άλλο ζήτημα. Αν είναι δυνατόν, κύριε Μπελογιάννη, να σας πω εγώ, και φαντάζομαι το ίδιο θα σας λέει ο κόσμος και οι επαγγελματίες, να συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν με το επιμελητήριο. Πόσο χαμηλά θα πέσει ο θεσμός ακόμα? Κοιτάξτε να σας πω τώρα. Αυτό το οποίο έγινε χθες είναι ακόμα μια θυελώδης συνεδρίαση από τις τέσσερις που έχουν γίνει, νομίζω. Τέταρτη ήταν χθες. Δεν βγήκε νόημα με τίποτα. Ξεφτυλίστηκε ο θεσμός. Εγώ ντράπηκα δηλαδή πάρα πολύ, εκτροχιαστήκαν όλοι. Ο αντιπρόεδρος, ο Τάσος Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς για τον Δημήτρο Αναμόπλο, τον πρόεδρο, ο οποίος κακά τα ψέματα, καλός ή κακός είναι πρόεδρος, μετά το μετάνιωσε βέβαια ο Τάσος Μαρκόπουλος και ζήτησε και συγγνώμη δηλαδή προς τιμήν του, αλλά έχει κρατήσει τόσο μεγάλη ένταση, και αυτό που θέλω να επισημάνω πάνω σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, το κακό ήταν ότι ήταν και το παιδί μέσα του Δημήτρου Αναμόπουλο, του πρόεδρου. Δηλαδή, εγώ ντράπηκα, ντρεπόμουν και το παιδί αυτό που κοίταγε. Δηλαδή, τι ήθος θα δείξουμε στον κόσμο? Και αυτό είναι δηλαδή, όπως σωστά είπε ο Τάξης Βασιλόπουλος όταν έφυγε, αυτό δεν γίνεται ούτε στα χειρότερα αθλητικά σωματεία. Ο οποίος πήρε το λόγο και τους έβρισε όλους. Δηλαδή, είναι αχαρακτήριστη αυτή η συνεδριάση, αχαρακτήριστη αυτή η ξεφτύλα, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, του θεσμού. Αν δεν βρεθεί λύση αυτή τη στιγμή, εδώ και τώρα, την οποία θα πρέπει πρώτα να αναλάβει ο κύριος Καραμπάτος, και από ό,τι σήμερα μίλησα μαζί μου, είπε ότι αναλαμβάνει κάποιες πρωτοβουλίες. Αν δεν βρεθεί λύση, δηλαδή θα πρέπει δηλαδή ο κόσμος να ρίξει. Θα πέσετε μπουνιές στην επόμενη συνεδρίαση, τι θα γίνει? Ορίστε. Θα πέσετε μπουνιές στην επόμενη συνεδρίαση. Θα πρέπει να κοιτάξει τον φορά από κάτω. Είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Μπουνιές, πιστολιές, ο οποίος δεν μπορεί να γεννήσει με μπουνιές, θα βρει ένα πιστόλι. Είναι τρομακτικό το θέμα δηλαδή. Εδώ ο κόσμος καίγεται, να μην πω τι λέει η παροιμία από εκεί κάτω. Δηλαδή είναι τρομακτικό το θέμα. Πρέπει ο κ. Αναμόπουλος να καταλάβει ότι δεν μπορεί πλέον να διοικήσει το επιμελητήριο, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αμφισβητήσεις από το συνδυασμό, το δεύτερο συνδυασμό που τον στηρίξε, όπως και ο κ. Καραμπάτος. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα, να ερχόμαστε σε μια συνεδρίαση η οποία η μισή να λένε, η μισή διοικητική επιτροπή να έχει φέρει θέμα παρέτησης του διευθυντή του επιμελητηρίου, του κ. Κυριακόπουλου, οι άλλοι να λένε ότι δεν είναι σύνομοι το θέμα για να το αποφασίσουμε, και μετά ξαφνικά να ακούγονται ότι πρέπει να κλείσει η ΕΤΑΠ εν μέσω μια συνεδρίαση, η ΕΤΑΠ που την έχει πληρώσει τόσα πολλά εκατομμύρια, ξέρετε όλοι, το επιμελητήριο Μεσσηνίας, σε συνέχεια δηλαδή ο κόσμος, ο επαγγελματικός κόσμος Μεσσηνίας. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα που γίνεται, να μπορούμε να κλείσουμε δηλαδή μια επιχείρηση χωρίς να έχει μορφωθεί κανένας τι είναι η ΕΤΑΠ, τι έργο έχει προβάλει. Χρειάζεται ένας απολογισμός, σίγουρα μια ενημέρωση, πολύ περισσότερο. Ναι, σε μια πολύ πολύ μικρή ενημέρωση εχθές ο κύριος που προσπάθησε να κάνει ο κύριος Κρανιώτης, ο πρόεδρος ΕΤΑΠ, ο οποίος μετά από αυτό το αδιέξοδο έθεσε και την παρέτησή του δηλαδή, και προς τιμήν του άνθρωπος, με μια σύμβουλο της ΕΤΑΠ, μια κοπέλα η οποία δούλευε στην ΕΤΑΠ, μου διαφεύγει το όνομά της αυτή τη στιγμή, είπαν κάποια πολύ χρήσιμα πράγματα τα οποία δεν έχει ξανακούσει κανένας. Για το έργο που προσφέρει η ΕΤΑΠ. Είναι δυνατόν να αποφασίσουν οι σύμβουλοι του επιμελητηρίου, οι οποίοι δεν ξέρουν, ιδιαίτερα εμείς του νέου επιμελητηρίου, από ό,τι κατάλαβα όμως δεν ξέρουν και παλιοί, πολύ παλιοί, το έργο της ΕΤΑΠ, για να αποφασίσουμε να την κλείσουμε, όπως έφερε ζήτημα ο κ. Αδαμόπουλος. Άρα κάποια ζητήματα γινόντουσαν εν κρυπτό, όπως και το ζήτημα της μισθοδοσίας. Έχει μεγάλη ευθύνη ο κ. Καραμπάτος. Όπως και βέβαια, το ζήτημα της μισθοδοσίας. Το θέμα της μισθοδοσίας, το οποίο ανέφερα εγώ, συγγνώμη, το οποίο διονυζόταν σε όλη τη Μεσσηνία, κάτι, ιδιαίτερα στην Καλαμάτα που μου το είπαν, ότι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου έχει μισθό. Μέχρι τώρα που δεν ήξερα κανένας ότι δεν έχει μισθό. Τελικά, όταν έκανα την ερώτηση εγώ, που του λέω έχει μισθό κύριε πρόεδρε, αποκαλύφθηκε ότι έχει μισθό. Και ο μισθός, μια και δεν γράφεται στο επιμελητήριο, είναι από κάποιο κωδικό, μυστικό κωδικό της ΕΤΑΠ, των οποίων είναι 1.520 ευρώ. Η πληροφορία, η οποία υπήρχε, για να το πω και στο τέτοιο, η πληροφορία η οποία υπήρχε ότι ο κύριος Καραμπάτος, σαν πρόεδρος του ΣΕΤΑΠ, σαν πρόεδρος του επιμελητηρίου, όταν ήταν πρόεδρος του επιμελητηρίου και ήταν και πρόεδρος του ΣΕΤΑΠ, έπαιρνε από αυτό τον κωδικό περισσότερα χρήματα. Όμως ο κύριος Καραμπάτος έφερε ένα χαρτί εκεί πέρα και απέδειξε ότι στον ισολογισμό της ΕΤΑΠ γράφει στον κωδικό αυτό αμοιβές διοικητικού συμβουλίου ΕΤΑΠ, το οποίο δεν το ήξερε μέχρι τώρα κανένας, 1.520 ευρώ. Οπότε αυτό το πράγμα
Όπως φαίνεται, δεν ισχύει ότι έπαιρνε περισσότερα χρήματα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος κωδικός ο οποίος υπάρχει που δεν το ξέρουμε και έπαιρνε ο κύριος Καραμπάτος λεφτά. Αλλά πάντως, εχθές ο κύριος Καραμπάτος απέδειξε ότι έπαιρνε 1.520 ευρώ όπως έγραφε ο ισολογισμός setup. Αλλά ρωτώ και πάλι, ότι αυτό το πράγμα βγήκε από κάποιες πληροφορίες οι οποίες υπήρχαν. Ούτε και εμείς θα ξέραμε αν παίρνει μισθό ο κύριος Αδαμόπουλος. Πράγμα που δεν ήξερε ούτε ο κύριος Γκρέκης. Ο κύριος Γκρέκης, όταν άκουσε ότι παίρνει μισθό, εκπλάγηκε. Όπως και κάποιοι άλλοι. Όπως και πολύ δυνατή ήταν η τοποθέτηση του κύριου Νίκου Κυριακόπουλου, σύμβουλου του στο συνδυασμό του κύριου Καραμπάτου, ο οποίος είπε: διαλύστε το, δεν πάει άλλο. Για να ξεκινήσουμε μια αρχή. Και αυτό το πράγμα εκτιμώ ότι πρέπει να γίνει. Πού θα φτάσει, δηλαδή θα διαλυθεί το επιμελητήριο, τι θα γίνει? Το επιμελητήριο αυτή τη στιγμή πρέπει να διαλυθεί η διοίκηση, η διοικούσα επιτροπή και πρέπει να μπει νέα διοίκηση η οποία να είναι σύνομη πάνω απ' όλα και πρέπει να υπάρχει η νέα συνεργασία και από τους τρεις συνδυασμούς. Σύνομη ενταγμένη στο αποτέλεσμα που υπήρξε στις από την πρόταση που, που είχε κάνει το νέο επιμελητήριο και την πρόταση την οποία, και την εντολή την οποία δεν έχει δώσει ο κόσμος. Τώρα, αν δεν δεχτούν, η μοναδική λύση η οποία πρέπει να γίνει είναι εκλογές. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο κύριος Αδαμόπουλος να είναι πρόεδρος. Πρέπει να το καταλάβει. Πρέπει να το καταλάβει. Και εγώ αν ήμουν στη θέση του, δηλαδή τέτοια πράγματα που ακουστήκαν χθες, έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί από μόνος του. Όπως να έχει παραιτηθεί και η διοικούσα επιτροπή. Και η τριμήλης διοικούσα επιτροπή και ο κύριος Αδαμόπουλος. Ναι, δηλαδή, μιλάμε τώρα ουσιαστικά ένα οχτάμινο από την ημέρα των εκλογών, που τα πράγματα εξελίσσονται όλο ένα και πιο χειρότερα. Πάρα το πράγμα έχουν κρυφτεί χαρτιά. Μια νέα σελίδα γύρισε με τη συμμετοχή πολλού πλήθους κόσμου, ωστόσο δεν φάνηκε αυτό ότι κάτι αλλάζει στο επιμελητήριο. Περίμενε ο κόσμος να αλλάξει. Ο κόσμος περιμένει και ελπίζει. Έχουμε μια παρέμβαση από τον πρόεδρο του επιμελητήριου Μεσημείας. Να τον ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Αδαμόπουλο, να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Αδαμόπουλο, καλησπέρα σας. Μας ακούει ο κύριος Αδαμόπουλος? Κύριε Αδαμόπουλο, καλησπέρα. Έκλεισε γραμμή. Θανάση, το δικό σου σχόλιο μέχρι να ακούσουμε τον κύριο Αδαμόπουλο. Λοιπόν, είχαμε πει όταν έγιναν τα αποτελέσματα των εκλογών ότι υπήρξε ένα αποτέλεσμα και στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όμως δυστυχώς οι δύο συνδυασμοί της μειοψηφίας επέλεξαν να εκτρέψουν ουσιαστικά το θεσμό. Πρόκειται περί εκτροπής. Και μάλιστα ήταν τόσο μυστική η συμφωνία και τόσο υπόγεια, όπου δημιούργησε ερωτήματα. Πώς είναι δυνατόν να αναλαμβάνει την Προεδρία ο τρίτος συνδυασμός? Αυτό έγινε, Θανάση, τώρα τελείωσε, το ξανά. Η οποία έγινε αυτό το πράγμα. Θέλω ακριβώς να δείξω ότι αυτή η εκτροπή δεν μπορεί να συμμαζευτεί μετά με συμφωνίες μυστικές και πίσω από τις πλάτες του κόσμου κλπ. Θα ήταν για παράδειγμα, σαν να είχαμε μια κυβέρνηση τώρα συνεργασίας, στην οποία να έβαζαν πρωθυπουργό και να διοικεί τη χώρα ένα κόμμα, ας πούμε, που πήρε το μικρότερο ποσοστό τη στιγμή που ήταν άλλα δύο κόμματα με μεγαλύτερα ποσοστά. Αυτό το πράγμα ουσιαστικά συνιστά εκτροπή. Δεν μπορεί να σταθεί όσο και να θέλει ο κύριος Αδαμόπουλος στη διοίκηση του επιμελητηρίου και δεν μπορεί και ο κύριος Καραμπάτος μειοψηφικά όλο στο Διοικητικό Συμβούλιο να μπορεί να κάνει κουμάντο στο επιμελητήριο με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να λειτουργήσει ο θεσμός. Εάν δεν λειτουργήσει ο θεσμός, δεν γίνεται τίποτα. Και η μόνη εγγύηση για τη λειτουργία του θεσμού, και μάλιστα όπως είχαμε πει τότε και όπως ήταν και η πρόταση του νέου επιμελητηρίου, είναι ότι σε εποχές κρίσης να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και να υπάρξει μία συνδιοίκηση στο επιμελητήριο με βάση τις αναλογίες και με βάση τη δυναμική που έδωσε ο ίδιος ο κόσμος. Σε διακόπτω, Θανάση, για να ακούσουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Τώρα μας ακούει ο κύριος Αδαμόπουλος. Καλησπέρα σας. Θα παρακαλέσω λίγο να χαμηλώσετε τον ήχο της τηλεόρασής σας. Αν είναι εύκολο, για να μας ακούτε. Καλύτερα. Κύριε Αδαμόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε. Καλησπέρα στους καλεσμένους σας, τον συνάδελφο τον Νίκο τον Πελογιάκη και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Θα ήθελα να διορθώσω λίγο σε αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Νίκος ο Μπελογιάννης, ότι δεν υπάρχει μισθός του Προέδρου, υπάρχει μια αποζημίωση η οποία δίνεται από την ΕΤΑΠ για να καλύπτει τα οδηπορικά έξοδα του Προέδρου του Επιμελητηρίου. Πρόεδρε μου, είναι χρήματα όμως. Δεν χρήματα, το 1.520 ευρώ. Αγαπητέ, δεν το ξέραμε τώρα. Δεν το ζήτησα εγώ, ούτε γνωρίζω τι δινόταν στον κύριο Καραμπάτου. Εγώ δεν λέω, συγγνώμη Πρόεδρε, εγώ δεν λέω δεν έπρεπε να παίρνετε. Λίγο να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ, και να έχουμε απαντήσεις μετά. Ναι. Εγώ ούτε ζήτησα χρήματα, ούτε ξέρω πόσα δινόταν στον κύριο Καραμπάτο, γιατί είδα ένα σχόλιο και στην ηλεκτρονική σας εφημερίδα ότι τα χαλάσαμε, λέει, για το μισθό, γιατί έπαιρνε περισσότερα ο Καραμπάτος. Δεν υπήρξε κανένα τέτοιο θέμα και δεν υπήρξαν και υπόγειες διαδρομές στη συμφωνία που είχα κάνει συνεργασίες με τον κύριο Καραμπάτο.
Η συμφωνία ήταν ότι θα πορευτούμε με διαφάνεια και παραμένω προσιλωμένο στο τρίπτυχο που είχα πει και προεκλογικά. Διαφάνεια, δεύτερον μείωση εξόδων επιμελητηρίων, τρίτον μείωση συνδρομών. Πολύ δε περισσότερο τώρα που όλοι οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες δοκιμάζονται σκληρά και θέλουν λιγάκι να ανακοφιστούν από το οποιοδήποτε οικονομικό έξοδο. Μόνο λοιπόν, που από τα τρία αυτά δεν έχουμε δει τίποτα μέχρι σήμερα. Δεν το έχετε δει, κυρία Τσαμούλη, διότι δυστυχώς οι συνεδριάσεις συνεχώς διακόπτονται, όπως και χθες διακόπηκε η συνεδρίαση. Ο κύριος Καραμπάτος απέσυρε τους συμβούλους του όταν τελείωσε αφού στηρίζεστε από τον κύριο Καραμπάτο. Δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να παρατηθείτε αφού σας υπονομεύει αυτός που σας στηρίζει. Καταρχάς είχε γίνει στην προηγούμενη συνεδρίαση μία πρόταση από τον κύριο Κρανιώτη να συναντηθούμε οι τρεις επικεφαλείς των συνδυασμών και να βρούμε μία λύση για να υπάρξει ομαλότητα στην διοίκηση του επιμελητηρίου. Κάτι το οποίο εγώ στην πρόταση του κυρίου Κρανιώτη ανταποκρίθηκα, όπως επίσης και ο κύριος Γκούμας. Ο κύριος Καραμπάτος όμως είπε «Δεν συζητάω τίποτα και με κανέναν», μου έκλεισε το τηλέφωνο όταν τον πήρα τηλέφωνο και ο κύριος Κρανιώτης δεσμεύτηκε ότι θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση και να συζητήσει κάποιος άλλος από το συνδυασμό τους μαζί μας. Κάτι το οποίο δεν έγινε και χθες στην συνεδρίαση, του ζήτησα ας πούμε τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Εσείς μετά από 8 μήνες τέτοια εμπειρία δεν αντιλαμβάνεστε ότι να αποκλείσετε τον πρώτο συνδυασμό σε έδρες στο επιμελητήριο ότι είναι τουλάχιστον αντιδημοκρατικό και αντιδιοντολογικό. Και δεν έρχεστε τώρα να δικαιώσετε την πρόταση που είχε κάνει δημόσια το νέο επιμελητήριο και στην οποία δυστυχώς δεν ανταποκριθήκατε ούτε εσείς στον κύριο Καραμπάτος για μια συνευθύνη με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν σας ζήτησε τότε το νέο επιμελητήριο ή οι δημοσιογράφοι, όπως λέγατε, ένα γύρο τι να κάνετε, να σας δώσουμε ρόλο εμείς, το ρόλο που σας έταξε ο μεσήκης επιχειρηματίας. Αυτό δεν έπρεπε να το σεβαστείτε. Το σεβάστηκα απόλυτα και υπάρχουν μάρτυρες σε κάποιες διαβουλεύσεις που έγιναν ότι ο πρώτος στόχος και εμένα ήταν να συνεργαστούμε και οι τρεις συνδυασμοί και να γίνει συνδιοίκηση στο επιμελητήριο. Δυστυχώς αυτό δεν κατάφερε να ευοδοθεί. Και εγώ θα έλεγα να μην μείνουμε στα παλιά και να μην κοιτάμε. Όχι, σωστά, στα καινούργια. Να δούμε τι ευθύνες υπάρχουν και από πού. Ο καθένας θα τις αναλογιστεί στο μέτρο Πρόεδρε, που θέλει. Πρόεδρε, να σου κάνω μια ερώτηση. Αλλά να δούμε από εδώ και πέρα πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και κυρίως εμένα με στενοχωρεί που ο συνάδελφος ο Νίκος ο Μπελογιάννης στέκεται σε αυτή την αποζημίωση. Όχι, δεν στέκομαι. Τα οδηπορικά έξοδα του Προέδρου και δεν στέκεται σε αυτά που ανέφερα για τα πάγια της ΕΤΑΠ. Για τα μηχανάκια που έβγαλε εκεί τα ποδήλατα, ότι ο Καραμπάτσος έχει πάρει τα ποδήλατα. Πέστα στον κόσμο να τα ακούει ο κόσμος. Γιατί μόνο με κάμερα. Η Χόντα που αγοράστηκε 8.602, το ποδήλατο πριν το 8. Που κάνει 1.799,72 ευρώ, το κοντέινερ των δρόμων του Λαδιού που αγοράστηκε 39.576,49 ευρώ, τα 60 περίπου κινητά τηλέφωνα που έχω μετρήσει μέσα στα πάγια της ΕΤΑΠ, αυτά να θεωρώ ότι είναι και χρήζουν ας πούμε ερμηνείες. Υπάρχει ένα πιθανό σκοτάδι που καλύπτει τη διαχείριση της ΕΤΑΠ. Εγώ να σου πω κάτι. Έχετε κάποια άλλη άποψη, κύριε Μπελογιάννη? Να σου κάνω μια ερώτηση. Όχι, να μου απαντήσεις. Θεωρείς και εσύ με την εμπειρία σου τώρα ότι υπάρχει ένα σκοτάδι που καλύπτει τη διαχείριση της ΕΤΑΠ? Βέβαια, μα γι' αυτό είπα και για το μισθό. Εδώ πέρα δεν ξέραμε ότι υπάρχει ό,τι κάνει μισθός του Πρόεδρου. Εγώ, κατά την άποψή μου, πρέπει να υπάρχει. Αλλά εδώ πέρα εσείς λέγατε ότι δεν υπάρχει. Εγώ γι' αυτό λέω. Εγώ λέω για την ενέργεια. Δεν λέω αν πρέπει να πάρει όχι. Εγώ είμαι τσάμπης ότι να παίρνει. Και ο Πρόεδρος, κατά την άποψή μου, να παίρνει περισσότερο. Όχι, γιατί δεν ήξερα να υπάρχει. Το Φεβρουάριο λοιπόν που μου πίστωσαν αυτά τα χρήματα. Τα 1.520 ευρώ μου είπαν ότι είναι γιατί δεν σου καλύπτουμε ούτε οδηπορικά έξοδα, ούτε άλλα έξοδα που κάνει. Κύριε Αδαμόπουλε, όμως, εσείς που λέτε τώρα μετά από 8 μήνες αυτά, είχατε δεσμευτεί για άλλα προεκλογικά και άλλα κάνατε όταν ξεκινήσατε. Διότι ψηφίσατε έναν προϋπολογισμό εφάπαξ ενίσχυση της ΕΤΑΠ με 350.000 χωρίς να ξέρετε τίποτα. Αυτούς και τώρα πάμε να το κάνουμε 150. Θανασί. Ναι, μισό λεπτό. Αυτούς τους μυστικούς κωδικούς που μας λέτε τώρα και τους σκοτεινούς και όλα αυτά θα έπρεπε να τα αναλογιστείτε τότε. Τι γινότανε και πώς γινότανε στο παρασκήνιο η διοίκηση της ΕΤΑΠ και από ποιους γινότανε κλπ. Γιατί τελικά εγώ βλέπω ότι εκεί από κωδικό σε κωδικό και ιστορίες εδώ έχουμε. Κύριε Αδαμόπουλε, είναι κώδικα Νταβίνσκι το επιμελητήριο. Πρέπει να σπάσουμε τον κώδικα Νταβίνσκι. Ναι, να σας απαντήσω, κύριε Τσαμούλη, μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε να απαντήσω. Παρακαλώ. Τότε λοιπόν που εισηγήθηκα τον προϋπολογισμό με τον οικονομικό επόπτη,
Δεν γνωρίζαμε ούτε για την αποζημίωση στα οδηπορικά έξοδα του Προέδρου του Επιμελητηρίου, ούτε εισηγηθήκαμε να δοθούν εφάπαξ τα χρήματα στην ΕΤΑΠ. Τα χρήματα στην ΕΤΑΠ δίνονται τμηματικά ανά μήνα ανάλογα με τις ανάγκες της. Και εκείνο που δεν έχει τονιστεί είναι ότι εκτός από την επιχορήγηση που παίρνει η ΕΤΑΠ από το Επιμελητήριο, έχει πραγματικά έσοδα. Βέβαια. Τα έσοδα δηλαδή τα οποία έρχονται από τα προγράμματα τα οποία διαχειρίζεται. Πάρα πολλά που και εκεί υπάρχει σκοτάδι. Τα κοινοτικά και, μέσα από το κέντρο εκπαίδευσης. Ναι. Όταν πληρώνεται από τα προγράμματα ΛΑΕΚ που επιμορφώνονται οι επαγγελματίες. Ναι. Επειδή λέτε όμως για διαφάνεια και σας βλέπω όταν πηγαίνετε στις γιορτές, στέλνετε τα δελτία τύπου και καλά κάνετε βέβαια για να ενημερώνετε ο κόσμος, δεν στέλνετε κανένα δελτίο τύπου με τα οικονομικά αποτελέσματα όπως είστε και υποχρεωμένοι και η ΕΤΑΠ και το Επιμελητήριο. Αντιθέτως είδαμε με τον Καλλικράτη οι Δήμοι να δίνουν οικονομικές καταστάσεις στη δημοσιότητα. Αυτά λοιπόν δεν τα δίνετε στη δημοσιότητα και μετά μιλάτε για διαφάνεια. Πώς να σας πιστέψουμε τώρα. Κύριε Τσαμούλη, αν μου επιτρέπετε να σας απαντήσω, έχω ζητήσει επανειλημμένα και όταν ήταν πρόεδρος ο κύριος Καραμπάτος τέλος Μαρτίου, αλλά και από τον κύριο Κρανιώτη για να μπορώ, πληροφορίες. Να κάνω μια ερώτηση για το διατάφτα τώρα, γιατί έχουμε πει εδώ είναι το θέμα αυτό που και ο κόσμος. Και δεν μου δίνονται. Κύριε Αδαμοβλέ, η πραγματικότητα έχει να κάνει από εδώ και πέρα. Ναι, αυτό ακριβώς. Στο κατώτερο σημείο δεν πάει άλλο. Είναι να σου κάνω μια ερώτηση εγώ, κύριε Αδαμοβλέ. Να ρωτήσω εγώ κάτι, τι θα κάνετε εσείς από εδώ και πέρα. Και δεν θέλω να ακούσω πάλι για πρωτοβουλίες, συναντήσεις κτλ. Απτά πράγματα, χειροπιαστά πράγματα. Βλέπω ότι δεν πάει άλλο. Φτάνουμε σε επεισοδιακές συνεδριάσεις. Σας κρεμάει να όχι. Να πω κάτι άλλο που ξέρω περισσότερο, Θεμή. Ναι, αλλά Θεμή. Φαντάζομαι ότι πρέπει να μας πει. Ναι, ναι, να μάθω πώ. Εγώ να ρωτήσω τον κύριο Αδαμόπουλο, πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή ότι μπορείτε να διοικήσετε έτσι, όταν σας αμφισβητεί η Διοικούσα Επιτροπή, πάτε να αναφέρετε ένα θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν σας το περνάει η Διοικούσα Επιτροπή. Πάτε να κάνετε τώρα, γιατί είστε δύο εσείς και αυτοί είναι τρεις. Δεν σας αμφισβητεί η ίδια η Διοικούσα Επιτροπή. Μπορείτε να διοικήσετε το Μεγητήριο έτσι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή εις βάρος του θεσμού και εις βάρος του κόσμου ή αυτά τα οποία ακούστηκαν εχθές. Δηλαδή, εγώ ντρεπόμουν να σου μιλάω. Σου μιλάω ειλικρινά, αγαπητέ Δημήτρη και φίλε. Ντρεπόμουν να το παιδί σου τώρα μέσα. Εγώ δηλαδή, άμα ήταν το παιδί μου μέσα και με βρίζαν έτσι, θα είχα πηδήξει από το μπαλκόνι από κάτω. Ντράπηκα δηλαδή. Δεν λέγονται αυτές τις κουβέντες. Είμαι υποχρεωμένος να μην χάνω την ψυχραιμία μου. Πολύ σωστά έκανε. Πολύ σωστά έκανε. Και τα καθήκοντά μου τα ασκώσαν στη διοίκηση του Επιμελητηρίου. Πολύ σωστά έκανε. Πολύ σωστά έκανε. Το Επιμελητήριο έχει δύο όργανα διοίκησης. Το ένα είναι η Διοικητική Επιτροπή και το άλλο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ γι' αυτό απευθύνομαι στο Διοικητικό Συμβούλιο και θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες μέρες, μέσα από διαβουλεύσεις, θα βρούμε τη λύση. Και θα είσαστε κι εσείς από αυτούς που θα έχουν την σημαντική πρωτοβουλία στο να βρεθεί. Σήμερα ο κύριος Καραμπάτος, σήμερα που κοινωνήσαμε μαζί του και γιατί ανέλαβε κάποια πρωτοβουλία, το θέμα είναι για τον κύριο Καραμπάτο στο τέλος που πήρε το λόγο, αναγνώρισε τις ευθύνες του, να τα πούμε για αυτά τα πράγματα. Αναγνώρισε ότι έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την κατάντια που έχει συμβεί και είπε ότι από σήμερα ξεκινάει τις διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί ένα κλίμα ενότητας για να διοικηθεί το Επιμελητήριο. Περιμένω να δω. Εγώ αυτό θέλω να πω. Περιμένουμε να δούμε τότε. Να σας ευχαριστήσω και τους τρεις πάρα πολύ. Νέα διοίκηση αναδείχθηκε για τη Νέα Σπεσενίας με μια αλλαγή σελίδα κομική στην πορεία της οργάνωσης τα επόμενα χρόνια. Μετά από αρκετά λοιπόν χρόνια, περίπου το 87, ο πρόεδρος της Ένωσης προέρχεται από τον πολιτικό χώρο του ΠΑΣΟΚ και είναι ο Κώστας Κατσούλης. Ο ίδιος στις αρχικές του δηλώσεις αναφέρθηκε στην όλη προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε η μετατροπή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό να γίνει ομαλά και το νέο σχήμα να έχει βιωσιμότητα. Για πρώτη φορά η διοίκηση στη Νέα Σπεσενίας πέρασε σε πράσινα χέρια. Θα μπορούσε να δοθεί και αυτή η διάσταση αν θα μιλούσαμε για το πού γέρνουν τα πολιτικά στρατόπεδα στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Ο Κώστας Κατσούλης είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΑΣ Μεσσηνίας στο νέο της βήμα. Αναδείχθηκε σήμερα μέσα από τις διαδικασίες που εξελίχθηκαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με δύο να είναι υποψηφιότητες, η δική του και εκείνη του Ηλία Ντουνά. Πρόεδρος από αυτή τη στιγμή αναλαμβάνω εγώ, αντιπρόεδρος ο Γιανακόπουλος ο Αριστίδης. Τα γραμματέας ο Παγάνης, ο Πάνος και ταμείας ο Γιώργος ο Λαζογέννης. Η ευθύνη που αναλαμβάνουμε είναι πολύ μεγάλη, το εγχείρημα είναι καινούριο. Βρισκόμαστε στο στάδιο προσαρμογής με τον καινούριο συνδεσμό που θα γίνει, που ιδρύεται. Είναι εντελώς καινούριο το εγχείρημα. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια και πολλή δουλειά. Είμαστε διαστημένοι και αναλάβαμε την ευθύνη για να φέρουμε σε πέρα στη διαδικασία την έγκριση του καταστατικού και την επόμενη τακτική συνέδριση που θα αναδειχθεί το Συμβούλιο το κανονικό για τον επόμενο συνδεσμό. Ο
νέος πρόεδρος μίλησε για τις βασικές στοχεύσεις και το επόμενο βήμα της οργάνωσης, δηλαδή τη μετατροπή της πρωτοβάθμιου αγροτικού συνεταιρισμού που περνάει μέσα από συμπληγάδες, και σίγουρα το κρίσιμο στοιχείο έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα. Το ξεκίνημα που έγινε δεν είχε αποκλεισμούς και δεν απέκτησε κανέναν. Εμείς σύμφωνα με τα περιθώρια που είχαμε, που στην προηγούμενη διοίκηση υπάρχει ευθύνη ότι δεν είχαμε εγκαίρως πομοσχάρι το χρόνο όπως έλεγαν πομοσχάρι συνέχεια με τις παρατάσεις που γινόταν πομοσχάρι στα συμβούλια και τέτοια. Φτάσαμε πομοσχάρι στο τελευταίο χρονικό περιθώριο που είχαμε και μέσα σε αυτό το εξαντλήσαμε και δεν αποκλείσαμε κανένα να εγγραφεί πομοσχάρι. Ο κόσμος μπορεί κατά κάποιο τρόπο να μην είχε ενημερωθεί σωστά, όμως το δικαίωμα της εγγραφής των μελών δεν υπάρχει πρόβλημα πομοσχάρι ότι εμείς θα αποκλείσουμε κάποιον για να έρθει πομοσχάρι να γίνει μέλος πομοσχάρι στο συνδεσμό. Όμως που θα πληρεί τις προϋποθέσεις, που θα συμφωνήσει πομοσχάρι στα νέα δεδομένα πώς θέλουμε να λειτουργήσει ο συνδεσμός, ο καινούργιος που γίνεται. Το σχήμα που έχει διάρκεια ζωής μέχρι να φτάσουμε σε διαδικτική συνέλευση. Αυτό το σχήμα θα είναι μέχρι την επόμενη τακτική συνέλευση, μετά την ψήφιση του καταστατικού. Οπότε, πομοσχάρι, θα δρομολογήσουμε τις κατάστασεις για το νέο διοικητικό συμβούλιο, πομοσχάρι, το τακτικό που θα υπάρχει τότε. Μια ξεχωριστή εκδήλωση οργανώνεται στη Μεσίνη το Σάββατο στην κεντρική πλατεία της περιοχής. Αρκετοί συλλόγοι πρόκειται να παρουσιάσουν διάφορες δραστηριότητες. Με σύνθημα είμαστε όλοι μαζί, διοργανώνεται μια υπαίθρια εκδήλωση από το Σωματείο Εθελοντών Μεσίνης το Σάββατο στην κεντρική πλατεία της περιοχής. Είμαστε όλοι μαζί, ο τίτλος λοιπόν σημαίνει ότι κάθε σύλλογος προσπαθεί από την πλευρά του να προσφέρει στην πόλη του. Κατ' επέκταση, όλοι οι σύλλογοι προσπαθούμε σε συνεργασία με το Δήμο μας να προσφέρουμε στην πόλη μας. Και τέλος, αποτελεί μια παρότρινση προς όλους. Και το θεωρούμε ότι είναι ένα αντίδοτο της εποχής μας να προσπαθήσουμε όλοι συνεργαζόμενοι. Αυτό απαιτεί μια προϋπόθεση, να ξεπεράσουμε όλη την ατομικότητά μας. Να κάνουμε μια υπέρβαση δηλαδή, στη συνέχεια ένα σχεδιασμό και με συνέπεια να συνεργαστούμε για το μέλλον. Αυτό οραματιζόμαστε και αυτό θα αποτελέσει την απαρχή για συνεργασία όλων των συλλόγων. Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία των αθλητικών συλλόγων. Θα μείνω σε τρεις λέξεις τις οποίες χρησιμοποίησε η κυρία Αντωνάκου, που είναι πραγματικά λέξεις κλειδιά για αυτή τη συνεργασία και για τα δυναμική των συλλόγων. Οι τρεις λέξεις είναι η υπέρβαση, η συνέπεια και η συνεργασία. Αν αυτό καταφέρουμε και το κάνουμε πράξη, νομίζω ότι τα αποτελέσματα τόσο για τα μέλη των συλλόγων αλλά και για την ίδια την πόλη της Μεσίνης θα είναι πραγματικά πολύ ικανοποιητικά. Τώρα από την πλευρά μας, ξέρετε πολύ καλά ότι ο Πάμισος δεν είναι μόνο ένας αθλητικός σύλλογος. Ο Πάμισος και η ιστορία του Παμίσου είναι συμβασμένη με την ιστορία της πόλης. Άρα δεν θα μπορούσαμε και εμείς να μην μετέχουμε σε αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Παιδιά της Ακαδημίας, του Παμίσου, θα κάνουν μια επίδειξη των ικανοτήτων των οποίων έχουν, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν και οποιοδήποτε άλλο παιδί της πόλης θέλει. Εμείς θα κάνουμε ένα τουρνουά 3-on-3 στο κομμάτι της πλατείας που μας ανήκει. Θα λάβουν μέρος παιδιά της Ακαδημίας μας, αλλά και καλούμε και άλλα παιδιά τα οποία δεν είναι στην Ακαδημία μας και θέλουν να λάβουν μέρος και να γνωρίσουν το άθλημα και να μέσα από το άθλημα να προβάλλουμε τον αθλητισμό. Θα έχουμε δώρα για τους νικητές και την απονομή των νικητών θα την κάνει ο συμπατριώτης μας Νίκος Χατζής της Εθνικής Ομάδος. Ο Όμιλος Ατισφαίρης της Μεσίνης δέχτηκε με μεγάλη χαρά την πρόσκληση του Σωματείου Εθελοντών και θα συμμετάσχει ενεργά σε αυτή την υπαίθρια εκδήλωση. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην κεντρική πλατεία της Μεσίνης το Σάββατο το απόγευμα, θα παρουσιάσουμε το παρόν και το μέλλον του συλλόγου μας. Συγκεκριμένα, θα μοιραστούν διαφημιστικά φυλάδια με τα προγράμματα της Ακαδημίας μας, θα λειτουργήσει φωτογραφική έκθεση, καθώς και θα προβάλλονται βίντεο με τις δράσεις μας. Οι 9 σύλλογοι της Μεσίνης που θα πραγματοποιήσουν αυτή την εκδήλωση τονίζουν ότι θα είναι πλούσια, με τη γιορτή να περιλαμβάνει θεατροπαιχνίδι, αθλοπαιδίες, κλόουν, κατασκευές και ενημερωτικό υλικό για τις δράσεις των συλλόγων. Εμείς καλούμε τις τρίτεκνες οικογένειες καθώς και όλους τους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση, να ενημερωθούν για τις δράσεις όλων των συλλόγων. Θα είναι πολιτιστικοί, σύλλογοι, αθλητικοί, διάφοροι εθελοντές.
και αν θέλουν να συμμετέχουν σε κάποιες από τις δράσεις. Είναι ευκαιρία λοιπόν, γίνεται παρουσίαση όλων αυτών των φορέων δράσεων και θα έλεγα ότι είναι και μια μοναδική εκδήλωση, καθώς δεν έχει γίνει ξανά στη Μεσσίνη ανάλογη, δεν έχει πάρθει ανάλογη πρωτοβουλία και θα ήθελα να πω πάλι ένα συγχαρητήρια στο Σύλλογο των Εθελοντών. Κλείνοντας, εύχομαι ότι αυτή η εκδήλωση να αποτελέσει σταθμό και για επόμενες εκδηλώσεις. Βρίσκομαι εδώ από τον Σύλλογο της Περιγετικής Λέσχης Μεσσίνης. Είναι σύλλογος 50 χρόνων. Συνήθως ασχολούμαστε με ταξίδια και όχι μόνο. Ενημερώνουμε τους σύνδρομητά μας και τους φίλους μας επάνω σε θέματα αρχαιολογικά, πολιτιστικά. Αυτή τη φορά γίνεται μια ωραία εκδήλωση στην πόλη της Μεσσίνης από το Σύλλογο των Εθελοντών και είναι μια ευκαιρία ο κάθε σύλλογος να φέρει τα δικά του μέλη και να γίνει μια σύμπραξη όλων των συλλόγων, να γνωριστούν όλοι οι Μεσσίνοι και οι νησιώτες γενικά, ώστε να μάθουν το πραγματικά σπουδαίο έργο των Εθελοντών, που είναι έργο που δεν ασχολήθηκε μέχρι τώρα κανένας άλλος σύλλογος. Η Μεσσίνη είναι μια όμορφη πόλη και έχει μια όμορφη πλατεία, από τις ωραιότερες πλατείες της χώρας μας. Σε αυτή την πλατεία διάλεξε ο Σύλλογος Εθελοντών για να μας μαζέψει όλους εμάς, όλους τους συλλόγους, μαζί και το Θεατρικό Εργαστήριο Μεσσίνης, το οποίο εγώ εκπροσωπώ, για να παρουσιάσουμε τον πολιτισμό μας. Τον πολιτισμό που πράγματι έχει η Μεσσίνη και που πρέπει να αναδείξει ως άξια κληρονόμος του ονόματος της Αρχαίας Μεσσίνης. Η φέτα και το ελαιόλαδο μπορούν να μας βγάλουν από την κρίση, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Το αυτονόητο δηλαδή, την στιγμή που οι Έλληνες παραγωγοί ακολουθούν το δικό τους δρόμο και δεν εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα του τόπου τους. Η φέτα και το ελαιόλαδο είναι δύο προϊόντα που οι Έλληνες πρέπει να εκμεταλλευτούν για να βγουν από την κρίση, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι παρότι η Ελλάδα έχει κατοχυρώσει την αποκλειστική χρήση της ονομασίας της φέτας, κατέχει μόλις το 28% της παγκόσμιας αγοράς. Επισημαίνεται επίσης πως αν και η φέτα θεωρείται προστατευμένο προϊόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντούτοις υπάρχουν ξένες εταιρείες σε διάφορες χώρες που παραβιάζουν τον κανονισμό αυτό και κατασκευάζουν δική τους φέτα. Σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο, η χώρα βρίσκεται πολύ πίσω από την Ιταλία και την Ισπανία, παρότι παράγει, όπως επισημαίνεται, μία από τις καλύτερες ποιότητες ελαιολάδου παγκοσμίως. Η Ελλάδα καλύπτει μάλιστα μόλις το 4% της παγκόσμιας αγοράς. Το δημοσίευμα επικαλείται δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες οι Έλληνες αγρότες, αντί να επενδύσουν σε καινούργια τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, έπαιρναν τα λεφτά και αγόρασαν Mercedes και πολυτελή αυτοκίνητα. Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για την αποδιοργάνωση των αγροτικών επιχειρήσεων της χώρας και για τις συχνές απεργίες στα λιμάνια που έχουν κάνει μεγάλες ζημιές εξαγωγές. Η εφημερίδα Τέλος επικαλείται πρόσφατη έκθεση της εταιρείας συμβούλων McKinsey που εκτιμά ότι η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει σε πράγματα που γνωρίζει καλά για να αντιστρέψει το κλίμα. Η βιομηχανία ελιάς και φέτας μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα κέρδη της, το ίδιο και ο τουρισμός, κλάδου που είναι σε θέση να προσφέρουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, φορολογικά έσοδα και ανάπτυξη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η εκπομπή επί του πιεστηρίου. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.